αν ήμασταν on-label συνεχώς, νομίζω ότι πολλές από τις βελτιώσεις και τις εξελίξεις που έχουμε στην ιατρική δεν θα τις είχαμε. Το θέμα είναι όταν πηγαίνεις off-label να το κάνεις με πολύ καλή μελέτη και όσο το δυνατόν καλύτερη πρόβλεψη του αποτελέσματος. Disclosures και η ομάδα καρδιάς του υγεία που κάνουμε όλες αυτές τις υπερβάσεις και η κυρία Τζίφα βέβαια μέσα. Και ξεκινώντας με την αορτική βαλβίδα και το TAVI, το οποίο έχει πλέον μπει για τα καλά στη ζωή μας και έχει πάρει το δρόμο του, σε ένα πίνακα θα έχουν συνοψίσει όλες τις στοιχειοποιημένες μελέτες, όλο το evidence πάνω στο οποίο βασίζεται το TAVI σήμερα. Θα μπορούσα πολύ σύντομα να σας εξηγήσω ότι αυτές είναι οι μελέτες. Βλέπετε τι συνέκριναν, συνήθως με χειρουργείο, μόνο η πρώτη ήταν με ιατρική αγωγή, ο αριθμός των ασθενών, το STS score, πόσες μέρες μείναν στο νοσοκομείο και mortality στις 30 μέρες και τα διάφορα χρόνια που είναι διαθέσιμα σήμερα. Ό,τι είναι bold, έντονο δηλαδή νούμερο, σημαίνει στατιστικά σημαντική διαφορά. Ό,τι είναι μαύρο είναι total mortality και ό,τι είναι κόκκινο είναι mortality και stroke. Μπορούμε λοιπόν πολύ εύκολα από εδώ να δούμε ότι σε όλες τις μελέτες αυτές, όταν το score δεν δείχνει, εντάξει, όταν λοιπόν έχουμε ένα STS score από 5 και πάνω, τότε βλέπετε παντού υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά υπέρ του TAVI σε σχέση με τη χειρουργική αντικατάσταση ή την συντηρητική αγωγή. Και μόνο εδώ η τελευταία και η πιο πρόσφατη μελέτη σε TAVI, όπου το STS score είναι το μέσο κάτω από 5% όπως βλέπετε. Πάλι τα νούμερα είναι absolute υπέρ του TAVI, αλλά δεν εμφάνισε στατιστική διαφορά. Ήταν non-inferiority μελέτη και όχι superiority μελέτη. Επομένως, είναι πάρα πολύ καλά θεμελιωμένο το TAVI πλέον σήμερα και αυτές οι τελευταίες μελέτες έχουν ενσωματωθεί στα πολύ πρόσφατα που είναι ένα-δύο μήνες update του 2017 από το HAACC, όπου πλέον βλέπετε ότι το TAVI, όπως και η χειρουργική αντικατάσταση, έχει class 1α για όλους τους ασθενείς που είναι υψηλού κινδύνου, συμπτωματικοί. Το TAVI, αυτό είναι αναβάθμιση για το TAVI σε σχέση με το προηγούμενο. Αναβάθμιση επίσης αποτελεί και αυτό που πλέον το TAVI έχει πάει ανάποδα είναι αυτά. Αυτό είναι το παλιό, αυτό είναι για τους high risk, αυτό ήταν το prohibited risk που προϋπήρχε. Πλέον το TAVI έχει πάει ένα α και για τους high risk και επίσης αυτό είναι το καινούριο, μπήκε πλέον και στους ενδιαμέσου κινδύνου ασθενείς, σαν να ρίζουν από το alternative της χειρουργικής αντικατάστασης με κλάση 2α. Και εδώ, συνοπτικά, σε ασθενείς high risk, prohibitive risk, βλέπετε είναι το TAVI, στο intermediate risk μπορεί επίσης να είναι το TAVI και στους χαμηλού κινδύνου και στους intermediate επίσης η χειρουργική αντικατάσταση. Για αυτούς που δεν έχουν δει, αν και πιστεύω οι περισσότεροι έχετε δει, να σας δείξω ότι αυτές είναι οι δύο βαλβίδες πιο συχνά που βάζουμε σήμερα. Αυτή είναι η εκτισόμενη με τον μπαλόνι σε απλή εταιρεία. Βλέπετε πώς εκτίσεται με ταχεία βηματοδότηση και βλέπετε το αποτέλεσμα αμέσως μετά την τοποθέτηση. 14 φρένη στο οθικάρι που τη βάζουμε, όπως και η πιο τελευταία, η Evolute R, επίσης 14 φρένη στο οθικάρι. Αυτή είναι αυτοεκτισόμενη με σταδιακή έκπτυξη, δυνατότητα επανασύλληψης και επανατοποθέτησης, εάν δεν είμαστε ικανοποιημένοι από το σημείο και το τελικό αποτέλεσμα. Πού είναι off-label το TAVI? Off-label στο TAVI θα λέγαμε ότι είναι στα περιστατικά που δεν συμπεριλήφθηκαν, αποκλείστηκαν από όλες αυτές τις στοιχειοποιημένες μελέτες. Με νούμερο 1 τη δίπτυχη αορτική βαλβίδα, αλλά ακόμα βλέπετε διάταση ανιούς αορτής, πάρα πολύ ασβέστιο που να κατεβαίνει στο LVOT, valve-in-valve. Αυτά είναι περιστατικά τα οποία αποκλείστηκαν από τις μελέτες που σας έδειξα, επομένως θα μπορούσαν να θεωρηθούν off-label, όμως τα κάνουμε. Εδώ βλέπετε ένα registry με δίπτυχη αορτική βαλβίδα. Βλέπετε μια θνητότητα 30 ημερών στο 4,2%, το οποίο είναι acceptable και συγκρίσιμο με όλες τις άλλες μελέτες, άρα δεν είναι άσχημο.
Όταν όμως δούμε τις διάφορες επιπλοκές που μπορούμε να έχουμε στις δίπτυχες αορτικές βαλβίδες, σίγουρα αυτές είναι περισσότερο από ότι είναι στις τρίπτυχες. Δεύτερο device, κλείσιμο κάποιος στεφανιέας, aortic rupture, αν χρειαστεί να γίνει αλλαγή σε χειρουργική αντικατάσταση. Όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία είναι περισσότερο συνδεμένα, όπως βλέπετε και εδώ, με τις δίπτυχες. Valve in Valve, αυτό είναι το παγκόσμιο Vivid Registry. Σε 1360 περιστατικά βλέπετε που μπήκαν σε αυτό το registry, έχει γίνει Valve in Valve στην αορτική. Βλέπετε ότι είναι πλέον ίσως το 8% ή το 10% των επεμβάσεων που κάνουμε είναι παλιές βιοπροσθετικές βαλβίδες, χειρουργικά τοποθετημένες, οι οποίες εκφυλίζονται, και πλέον το 10% σχεδόν αυτών που κάνουμε είναι τέτοια περιστατικά. Το ρίσκο αυτών των περιστατικών, το χειρουργικό, όσο περνάνε τα χρόνια, πέφτει. Μέσος όρος 9 χρόνια μετά την τοποθέτηση τη χειρουργική αυτής της βαλβίδας, αλλά βλέπετε ότι κάποια περιστατικά αυτές οι βαλβίδες χειρουργικές εκφυλίζονται πολύ πιο νωρίς, ειδικά οι stentless. Τα αποτελέσματα καλύτερα όταν η αντικατάσταση γίνεται το valve in valve για ανεπάρκεια της βαλβίδος από ότι για στένωση. Αυτό σημαίνει ότι είναι μεγαλύτερη βαλβίδα, άρα είναι μεγαλύτερη και καινούργια βαλβίδα που βάζουμε. Και τα αποτελέσματα στις 30 μέρες 9,3, αλλά στα τελευταία, στο extended registry, είναι 0% η θνητότητα 30 ημερών, άρα είναι πολύ καλά τα αποτελέσματα και εδώ. Έτυχε ένα περιστατικό σε νεογνώ που συζητήσαμε με την ομάδα εδώ του μητέρα. Είχε μεγάλη ανεπάρκεια, νομίζω, και έγινε συζήτηση αν θα μπορούσαμε να κάνουμε τάβη σε αυτό το περιστατικό. Είχαμε πολλά ερωτήματα σχετικά με το από πού θα βάλουμε ένα τόσο μεγάλο device, το μέγεθος του δακτυλίου θα ήταν μικρό και αν θα είχαμε τέτοιο device να βάλουμε. Επίσης, το ρίσκο λόγω της μικρής ανατομίας να κλείσουν τα στεφανιαία και το τι θα συνέβαινε, ακόμα και αν σε όλα αυτά ήμασταν επιτυχείς, καθώς θα μεγάλωνε ο ασθενής, αν όλα πήγαιναν καλά. Δέκα τεστ δυνατόν τελικά να προχωρήσουμε σε αυτό το περιστατικό. Και φεύγοντας από τα off-label της αορτικής βαλβίδας, να πάμε στην μητροειδή βαλβίδα. Σε όλες τις βαλβίδες, όταν υπάρχει μία βιοπροσθετική χειρουργικά τοποθετημένη βαλβίδα, μπορούμε να βάλουμε valve-in-valve διαδρομική βαλβίδα. Εδώ βλέπετε ένα από τα περιστατικά μας με μία εκφυλισμένη βιοπροσθετική στη μητροειδή, όπου transapical τοποθετούμε μία βαλβίδα Sapien μέσα σε αυτήν. Βλέπετε πώς σταδιακά εκτίθεται. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αναλαμβάνει το ρόλο της καινούργιας βαλβίδας, στηριζόμενη μέσα στην παλιά βιοπροσθετική. Πολύ καλό αποτέλεσμα. Το ίδιο κάνουμε και όταν υπάρχει ανεπάρκεια μέσα από ένα δακτύλιο χειρουργικό, το χειρουργικά τοποθετημένο, όπως αυτό το περιστατικό μας, όπου πάλι transapical μέσα στο δακτύλιο τοποθετούμε πάλι μία Sapien βαλβίδα με επίσης πολύ καλό αποτέλεσμα, βλέπετε, στηρίζεται στο δακτύλιο και πώς λειτουργεί. Υπάρχουν κάποια στοιχεία γι' αυτό, που είναι off-label. Ναι, υπάρχουν, πάλι από το Vivid Registry, σε 437 περιστατικά, μέχρι πρόπερση, που έκλεισε προσωρινά και έγινε η ανάλυση. Βλέπετε ότι τα 349 ήταν μάλιστα valve in valve και τα 88 valve in ring. Βλέπετε σε τι είδους βαλβίδες βιοπροσθετικές μπήκανε τα valve in valve και σε τι είδους δακτύλιους χειρουργικούς μπήκανε τα valve in ring. Η αιτιολογία ήταν, όπως βλέπετε, μοιρασμένη σε ανεπάρκεια, στένωση και συνδυασμός των δύο. Περισσότερο ανεπάρκεια, όπως αναμένεται, στο valve in ring. Από πού μπήκαν αυτές οι βαλβίδες? Κυρίως μπήκανε transapical, όπως βλέπετε, σχεδόν στο 80%, αλλά ένα ποσοστό μπήκε transeptal, 18% ή απευθείας από τον αριστερό κόλπο. Τι είδη βαλβίδων χρησιμοποιήθηκαν? Πολλές και διάφορες, κυρίως βέβαια οι Sapien βαλβίδες, αλλά βλέπετε Melody σε κάποια πολύ λίγα περιστατικά, Direct Flow, Lotus και Innovate. Πώς έγινε η επέμβαση? Έγινε με γενική αναισθησία σχεδόν σε όλους τους ασθενείς και με δυσοφάγιο
παρακολούθηση, δυσοφάγιο υπέρηχο καρδιογράφημα. Βλέπετε ότι τα αποτελέσματα ήταν καλά. Πάνω από μέτρια ανεπάρκεια μόνο στο 5%, ένα gradient χαμηλό, μεγάλο valve area. Περισσότερο η ανεπάρκεια φυσικά όταν γινόταν valve in ring από ότι valve in valve. Και όσον αφορά τα αποτελέσματα, η θνητότητα των 30 ημερών βλέπετε εδώ συνολικά σε όλους αυτούς τους ασθενείς, μονοψήφιο νούμερο 6,9%, πιο χαμηλό σε valve in valve, πιο ψηλό σε valve in ring. Και το composite endpoint της επιτυχούς τοποθέτησης χωρίς πρόβλημα ήταν σχεδόν 90% στο valve in valve, πιο χαμηλό στο valve in ring. Να περάσουμε σε μία άλλη μορφή πάθηση στην οποία αντιμετωπίζουμε διαδρομικά off-label, πάλι σε μητροειδή βαλβίδα, είναι όταν είναι πάρα πολύ υποδοστομένη, οπότε πρακτικά κάνουμε τάβη στη μητροειδή, δηλαδή όπως μπαίνει η αορτική μας βαλβίδα στο ασβέστιο της αορτικής, έτσι μπαίνει στο ασβέστιο της μητροειδούς. Εδώ βλέπετε ένα περιστατικό που έγινε από εμάς, βλέπετε το ασβέστιο που υπάρχει κυκλοτερός, εδώ το βλέπετε, στη μητροειδή βαλβίδα και παλιά είχε μία σάπιεν στην αορτική βαλβίδα, η οποία πάντα μας βοηθάει, γιατί αν υπάρχει μία προστατική βαλβίδα στην αορτή, μας δίνει στήριγμα στην πρόσθετη γολοχήνα της μητροειδούς. Όπως ξέρετε, ο δακτύλιος εκεί δεν έχει μυοκάρδιο. Εδώ βλέπετε κάποια άλλη, ένα άλλο imaging που κάναμε σε αυτόν τον ασθενή για να δούμε το ασβέστιο. Εδώ βλέπετε τις μετρήσεις. Επίσης, επειδή ήταν το πρώτο περιστατικό που κάναμε, κάναμε και 3D printing αυτής της καρδιάς σε πραγματικό μέγεθος, το οποίο βλέπετε εδώ, αυτή είναι η μητροειδής βαλβίδα. Εδώ βλέπετε στο βάθος τη σάπιεν πώς φαίνεται. Και προχωρήσαμε επίσης να κάνουμε και ένα τεστ τοποθέτησης της βαλβίδος 29 σάπιεν που θα τοποθετούσαμε στον ασθενή και να δούμε κατά πόσο καλά κάθεται και προσαρμόζεται στο ασβέστιο του δαχτυλίου. Ήμασταν ικανοποιημένοι από αυτά και έτσι προχωρήσαμε να κάνουμε και τον ασθενή. Αυτό είναι ένα live 3D, όπως βλέπετε, το πολύ ασβέστιο στη μητροειδή βαλβίδα, η μεγάλη ανεπάρκεια. Εδώ βλέπετε η κυλιογραφία που έγινε. Εδώ είναι το ασβέστιο πάνω στο οποίο τοποθετήθηκε η καινούργια βαλβίδα. Transapical approach, φυσικά, και βλέπετε τη σταδιακή έκπτυξη με ταχύρευματοδότηση της βαλβίδας αυτής μέσα στο ασβέστιο. Με πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, βλέπετε πώς κάθεται όπως ακριβώς και η αορτική βαλβίδα στο ασβέστιο της μητροειδούς. Και το τελικό μας αποτέλεσμα. Και το τελικό αποτέλεσμα με εξαφάνιση ανεπάρκειας, καθόλου ανεπάρκεια. Αυτή λοιπόν είναι πλέον η καινούργια βαλβίδα στην μητροειδή. Τι στοιχεία έχουμε για αυτή την off-label χρήση? 122 ασθενείς μέχρι πρόσφατα σε όλο τον κόσμο. Ασθενείς υψηλού κινδύνου, STS score βλέπετε 14-15%. Βαλβίδες κυρίως της οικογένειας Sapien και πολύ λίγες άλλου είδους και τα μεγέθη τους που χρησιμοποιήθηκαν. Από πού μπήκαν transapical στο μεγαλύτερο ποσοστό, transeptal σε λιγότερο. Τα αποτελέσματα, αν δούμε το 30-day mortality, βλέπετε πόσο άσχημα ήταν στο αρχικό εντρίτο, όταν δεν είχαμε εμπειρία, και βλέπετε πόσο πολύ βελτιώθηκαν στο τελικό εντρίτο αυτών των ασθενών, στους πιο πρόσφατους δηλαδή, και πάλι όμως δεν είναι ικανοποιητικό, είναι όσο το STS score, αλλά αυτοί οι ασθενείς υποτίθεται ότι είναι ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν κανένα άλλο option. Και βλέπετε πώς βελτιώνεται η ανεπάρκεια και πώς πέφτει το grading. Και τελειώνοντας, να πω για την τριγλόχινα. Εδώ είναι το πρώτο περιστατικό το οποίο είχαμε κάνει με την Αφροδίτη. Πάλι μία βιοπροστατική βαλβίδα στην τριγλόχινα, η οποία ήταν εκφυλισμένη. Και τοποθέτηση μίας βαλβίδας Melody από την μυριαία φλέβα. Με αυτό το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο ήταν πάρα πολύ ικανοποιητικό. Τα στοιχεία για την τριγλόχινα, πάλι από το Vivid Registry, είναι σε 156 ασθενείς. Αν δείτε εδώ, περίπου είναι μοιρασμένοι σε συγγενείς και επίκτητες τα προβλήματα της τριγλόχινας. Αν δείτε επίσης, Melody χρησιμοποιήθηκε περισσότερο σε συγγενείς, ενώ Sapien χρησιμοποιήθηκε περισσότερο σε επίκτητες, ίσως γιατί εδώ είναι περισσότερο παιδοκαρδιολόγοι και εδώ περισσότερο ενηλίκων. Το πρόβλημα ήταν η ανεπάρκεια κυρίως, αλλά και η στένωση σε κάποιους ασθενείς. Στους περισσότερους μπήκε από την μυριαία φλέβα, αλλά σε κάποιους και από την υποκλίδιο. Σφαγίτιδα, τι βαλβίδες χρησιμοποιήθηκαν. Στην Αμερική κυρίως Melody είναι οι γραμμές αυτές. Ενώ έξω από την Αμερική, όπως βλέπετε, κυρίως Sapien για το valve-valve. Τα αποτελέσματα, πέφτει το gradient, αλλά τόνεται η ανεπάρκεια.
και τα αποτελέσματα σε σχέση ανάμεσα σε μέλλοντα και σε επίν όσον αφορά στην επιβίωση ήταν παρόμοια. Και τελειώνοντας, να σας δείξω και αυτό που έρχεται, το οποίο το κάνουμε ερευνητικά, είναι η τοποθέτηση βαλβίδας στη μητροειδή απευθείας, κυρίως περιστατικά ανεπάρκειες μητροειδούς. Υπάρχουν 5-6 βαλβίδες οι οποίες έχουν μπει σε στενείς, ερευνητικά όλες. Βλέπετε εδώ ένα 4D CT της μητροειδούς, όπου προσπαθούμε να βρούμε το δακτύλιο, κάτι λίγο δύσκολο και ελούσιμο δακτύλιος. Αυτή είναι η βαλβίδα που έχουμε εμπειρία εμείς. Έχουμε χρησιμοποιήσει μέσα στα πλαίσια του ερευνητικού πρωτοκόλλου σε 2 ασθενείς μέχρι τώρα. Λέγεται 12, είναι της Medtronic. Αυτό είναι ένα περιστατικό, βλέπετε τη μεγάλη ανεπάρκεια, δεν έχει ασβέστιο. Και εδώ είναι η αξονική του. Εδώ βλέπετε πώς γίνεται η ανάλυση της αξονικής για το πώς θα καθίσει η βαλβίδα όταν τοποθετηθεί, πώς ελέγχουμε αν θα κλείσει το LVOT όταν θα μπει, από πού θα τη βάλουμε και εδώ είναι η τοποθέτησή της. Βλέπετε αυτή την κάψουλα, transoptical, βλέπετε το αρχικό flaring που γίνεται μέσα στον κόλπο, πώς φαίνεται στο live 3D όταν ανοίγει αρχικά, κατόπιν κατεβαίνει στο δακτύλιο, ταχεία ευματοδότηση και απελευθέρωση. Εδώ έχει απελευθερωθεί και πλέον αναλαμβάνει το ρόλο της καινούριας βαλβίδος. Εδώ βλέπετε την απελευθέρωση πως φαίνεται αγκιοσκοπικά και κατόπιν πως λειτουργεί. Μία άλλη βαλβίδα η οποία πλέον θα έχουμε διαθέσιμη ερευνητικά είναι και αυτή που θα δείτε τώρα. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ καλό, βλέπετε καθόλου ανεπάρκεια. Είναι η βαλβίδα Cardiac, αυτή της Edwards, η οποία τοποθετείται transapical με παρόμοιο τρόπο με αυτή που σας έδειξα πριν, απλώς έχει διαφορετικό τρόπο στήριξης, είναι με κάποια hooks που πιάνονται στις εγλοχήνες της μητροειδούς και κατόπιν γίνεται η απελευθέρωση από την κάψουλα. Βλέπετε εδώ η τελική της μορφή, πώς είναι. Και αυτή η βαλβίδα, εκτός από το transapical το οποίο υπήρχε μέχρι τώρα, πλέον υπάρχει και για transeptal, το οποίο θα έχουμε διαθέσιμο πολύ σύντομα. Άρα θα γίνεται transeptal χωρίς transapical. Νομίζω εδώ θα σταματήσω, δεν θα προχωρήσω στα MitraClip και στα Pascal γιατί είναι εκτός θέματος που είχα σχεδιάσει. Ευχαριστώ πολύ.